σημείο της εκπομπής μας να υποδεχτούμε τον Πανίκο Πιλάλη που είναι σήμερα μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι επίσης. Καλώς όρισες, Πανίκο μου. Πού είμαστε δαμέ. Εδώ, κάθισε εδώ, στον Αναπέ, βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξαναβρεθήκαμε. Εμείς ξαναβρεθήκαμε. Ναι. Πού, σε κάποια σειρά, στο Πομιλόρι. Α, ναι. Συμμετείχες σε διάφορες σειρές και παραγωγές η Αναστασία μας. Πανίκο μου, είσαι καλά. Είμαι καλά ως τώρα. Ως τώρα, δηλαδή, μετά, δεν ξέρουμε. Έχω να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε, έβλεπε παντού στα site, το Πανίκο Πιλάλης, μετά τη συνέντευξη που έδωσες στον συνάδελφό μας, τον Τάσον Ευαγγέλου. Γενικότερα, που σε έχω παρακολουθήσει τις συνεντεύξεις σου, πάντα θα απαντήσεις σε ό,τι σε ρωτήσουν με απόλυτη ειλικρίνεια, με ευθύτητα. Αλλά νιώθω ότι είσαι ένας άνθρωπος που όταν θα πεις κάτι, δεν το κάνεις δηλαδή με την προϋπόθεση ότι θα πω αυτό για να γίνει θέμα στα site ή αυτό που είπα μπορεί να γίνει πρώτο θέμα στα site. Είσαι όντως αυτό? Είναι αυτό που δεν θέλω. Ακριβώς. Είναι αυτό που δεν θέλω. Γιατί... Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς γίνεται. Γίνεται. Δηλαδή, έβλεπα διάφορους τίτλους που ξέρεις... Διαβάζοντας κάτι, ο άλλος θέλει να μπει, να δει. Ενώ όταν το λες, όταν πώς κυλάει η ροή της συνέντευξης και της κουβέντας, μπορεί να εννοείς και κάτι άλλο. Έτσι. Ακριβώς, εν τούτο που φοβάμαι κάποτε για τις συνεντεύξεις, μήπως κάτι παρεξηγηθεί. Δηλαδή να το εννοώ εγώ αλλιώς και ο άλλος να το πάρει αλλιώς. Ναι. Ενόχλησες σε ποτέ κάτι που διάβασες ή που γράφτηκε? Καταρχάς τα βλέπεις? Τα περισσότερα τα βλέπω, ναι. Ναι. Και τα καλά και τα κακά τα βλέπω. Ναι, δεν σε ενόχλησε ποτέ κάτι που μπορεί να γράφτηκε ή με τον τρόπο που παρουσιάστηκε? Κοίταξε, έχω το γνώθι σε αυτόν, οπότε η γνώμη του καθενός είναι γνώμη δική του. Ναι. Αν και τα πλήστα είναι καλά σχόλια. Ναι. Πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Ισχύει. Λοιπόν, πες μας, αυτή την περίοδο ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα τα Χάλκινα χρόνια, σωστά? Ναι. 5 χρόνια τώρα έκλεισε και αυτός ο κύκλος. Ήσουν και τα 5 συνεχόμενα. Και τα 5 από την αρχή. Πολύ ωραία σειρά. Περάσαμε, τι να σου πω, αξέχαστες στιγμές με τα παιδιά. Εντάξει, έπρεπε να φτάσει στο τέλος του. Είναι όμως μια σειρά που θα μου μείνει. Είναι ένας ρόλος, ένας χαρακτήρας που έκανα που... τον αγάπησα πολύ. Τώρα συνεχίζουμε με την κίνηση της ελιάς. Πρώτη φορά συμμετέχεις, αν δεν κάνω λάθος, σε ελληνική παραγωγή? Ναι, πρώτη φορά. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία με τα... Ξέρεις, μιλάτε όλοι ελληνικά, ναι, κανονικά. Όχι, δεν μιλά κάποιος με την κυπριακή διάλεκτο, έτσι? Όχι, όταν ελληνικά κάνουμε τις σκηνές, είναι στα ελληνικά όλα. Εντάξει, υπάρχει μια... Είμαι κάπως άβολα, μπορώ να σου πω. Αλλά το παλεύω. Στην αρχή μπορεί να φανεί λίγο περίεργο. Στην αρχή, εντάξει, δεν μπορούσα να ακούσω τον εαυτό μου με τίποτε. Τώρα πλέον το συνήθισα. Αλήθεια, ναι. Ήταν περίεργο για όλους μας, νομίζω, όταν δεν συνηθίζουμε ή όταν ο κόσμος σε έχει συνηθίσει μέσα από τις κυπριακές παραγωγές να μιλάς κανονικά κυπριακά. Σίγουρα, ακούγεται κάπως. Είχε σχολιαστεί στις αρχές, αλλά το είχα πει και εγώ όταν ξεκίνησε ο Ανδρέας τις πρώτες του σειρές. Ναι. Έβλεπα εγώ συναδέλφους να παίζουν που τους ήξερα και προσωπικά, αλλά και που μέσα από τις κυπριακές σειρές και τους άκουγα όταν μιλούσαν. Έλεγα, γιατί μιλούν κυπριακά, ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα. Και μετά είπα, νομίζω εγώ να παίξω σε αυτή τη σειρά. Αυτά που έλεγα ήρθαν οι βραμμέ, τώρα είμαι εγώ και αμέ, εντάξει. Θέλει ό,τι κάνεις, θέλει εκπαίδευση και να το δουλεύεις καθημερινώς. Ισχύει αυτό το πράγμα. Τώρα αυτή την περίοδο σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Είναι λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμα σου, μιας και έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα από τη μία σειρά? Ναι, είναι κάπως χαλαρό. Τουλάχιστον έχω μείνει με τα γυρίσματα της Γης Ελιάς, τα οποία ξεκινούν πάλι 9 του Μάη, Δευτέρα. Θα πάμε συνεχόμενα, φαντάζομαι, το δεύτερο κύκλο και θα υπάρχει μια παύση τον Αύγουστο. Άρα μέχρι εκεί είμαι με αυτά τα γυρίσματα. Κάνω συγχρόνως και κάτι δικό μου, μια εκπομπή. Έχουμε κάνει ένα πιλωτικό που έχει να κάνει με έξω στη φύση, ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
αθλήματα, δραστηριότητες, για το περιβάλλον. Είναι, κάνετε πιλότον για αυτή την εκπομπή, ναι, έχουμε, αυτή την περίοδο. Έχουμε τελειώσει, είναι σχεδόν έτοιμο, είναι στο τελικό στάδιο. Αυτές τις, αύριο μεθαύριο θα το έχω τελειωμένο. Ταξιδιωτική εκπομπή ή με αθλήματα, συγγνώμη, με αθλήματα κάτι. Ό,τι μας προσφέρει η φύση και το περιβάλλον. Ναι, δηλαδή, ναι. Θα έχει και θάλασσα, ψάρεμα, θα έχει καταδύσεις. Τι μπορούμε να βρούμε στο βυθό της Κύπρου γενικά, εκτός από ψάρια, έχουμε και αξιοθέατα. Στο βουνό έξω, μονοπάτια της φύσης. Θα επικεντρωθούμε κάπως στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Και μετά από... Φωτοβολταϊκά και τα, όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία με τις καταστροφές, τις πυρκαγιές, όλα αυτά τέλος πάντων. Και θα γνωρίσουμε και διάφορα αθλήματα που γίνονται έξω στη φύση. Και πιστεύω ότι είναι και το στοιχείο σου, δηλαδή είναι πράγματα που τα κάνεις, σ' αρέσει, αγαπάς τη φύση και εσύ προσωπικά. Γι' αυτό είπα ότι θα το κάνω. Άμα αν ήταν κάτι που δεν ήταν στα μέτρα μου, σίγουρα δεν θα το έκανα. Μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο για το εκτός από αυτά, δηλαδή θα είσαι εσύ παρουσιαστής, θα το κάνεις μόνος σου. Είμαι εγώ μαζί με κάποιον άλλον, θα είμαστε δύο άτομα και θα έχουμε και συγχρόνως καλεσμένους. Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι να πάει καλά. Κάτι... Θα δούμε νόσα με. Ναι, το καταλαβαίνω. Το κατάλαβα, δεν πιάσα. Ενδιαφέρον, θα το... αλλά θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Όταν με το καλό κλείσει και η δουλειά όταν και με κάτι είναι τελειωμένο, ανακοινώσιμο... θα ανακοινωθεί και πού θα προβληθεί. Βεβαίως. Και πότε. Θα πούμε λεπτομέρειες. Βεβαίως. Διατηρείτε και την ταβέρνα στην Σκαρίνου, έτσι. Ναι, έχουμε και αυτό για τα Σαββατοκύριακα, για να μην βαριόμαστε. Πόσα χρόνια. Τα μερακλώματα είναι εκεί 6 χρόνια τώρα. 6 χρόνια. Πηγαίνετε έτσι και οικογενειακά, να φανταστώ, εκεί χαλαρώνετε. Είναι σχεδόν οικογενειακή ταβέρνα, ναι. 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 Μια χαρά. Λοιπόν, κάτι άλλο τηλεοπτικά, θα σε δούμε κάπου, συζητάς. Προς το παρόν, όχι, δεν μπορώ να πω κάτι στα σίγουρα. Το σίγουρο είναι η γη της Ελιάς. Τώρα, αν προκύψει και κάτι άλλο, ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Και είναι και αυτό με την εκπομπή που, αν ναι, κλείσει, είναι και αυτό, κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Έχεις ξανακάνει κάτι σε παρουσίαση μιας εκπομπής? Όχι, νομίζω είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά και θέλω να είμαι έτσι κάπως προσεκτικός. Ναι. Σε αγχώνει, το σκέφτεσαι δηλαδή? Δεν με αγχώνει καθόλου, όχι. Ναι. Απλά είσαι περισσότερο ο εαυτός σου όταν παρουσιάζεις τέτοιου είδους εκπομπές. Οπότε πάμε εκεί, είμαστε εμείς που είμαστε, το παρουσιάζουμε, κάνουμε τα δικά μας. Και είναι και γυρισμένο, δηλαδή είναι η ίδια διαδικασία σχεδόν όπως σε μια σειρά. Δεν είναι live, ας πούμε. Όχι, δεν είναι live. Το live αγχώνει παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Ήδη, ας πούμε, κάποια κομμάτια που τα είχαμε κάνει, όταν τα είδαμε, είπαμε να τα ξανακάνουμε. Και ίσως συμβεί και πάει. Όταν βγήκε το τελικό αποτέλεσμα, μπορεί και να ξανακάνουμε όλη την εκπομπή, άμα λάχει. Ναι, να δούμε. Ναι, έτσι. Γενικότερα, όταν βάλεις κάτι στο μυαλό σου, όταν έχεις ένα στόχο ή όταν θα ξεκινήσεις μια δουλειά, καλή ώρα και αυτό. Αν με το καλό γίνει, που μακάρι. Πώς είσαι εσύ, αγχώνεσαι εκείνη την περίοδο πριν ξεκινήσει αυτή η δουλειά ή με ένα ρόλο? Όχι. Γενικά δεν έχω άγχος. Για μια νέα αρχή, για μια νέα συνεργασία. Το να κάνω κάτι για νέα συνεργασία, όχι, δεν με αγχώνει τόσο. Πάντα είμαι αυτός που είμαι. Αν θα κάνω κάτι δικό μου όμως, οποιαδήποτε δουλειά, αν γίνει σε σχέση με τα media, πρέπει να είμαι σίγουρος πριν να την κάνω. Οπότε αφού το μελέτησα, αφού οι πιθανότητες βαρούν προς το ότι να πάει καλά, γιατί να χώνω. Ναι. Είναι καλό αυτό, γιατί ξέρεις πολύ και κυρίως άτομα του χώρου και κυρίως στην αρχή της καριέρας τους έχουν έναν άγχος, ας πούμε, το καλό που λέμε το άγχος. Εντάξει, καμιά φορά το άγχος όμως δεν ωφελεί. Το καθόλου δεν ωφελεί, αλλά το προσπαθούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να σε πάω έτσι αρκετά χρόνια πίσω, στην παιδική σου ηλικία. Είσαι άνθρωπος που νοσταλγεί τις στιγμές αυτές, τις ανέμελες, σαν παιδάκι. Υπάρχει κανένα που δεν τα νοσταλγεί, ας πούμε. Ναι. Γιατί όσο πιο πίσω πας, τόσο πιο καλά ήταν τα χρόνια και οι συνθήκες της ζωής. Ισχύει. Τόσο πιο καλά ήταν. Τόσο πιο ελεύθερος ήταν ο κόσμος, τόσο πιο αγνός ήταν, τόσο πιο λίγο άγχος είχε. Γενικά τα πάντα. Ήμασταν και πιο κοντά στη φύση. Ήταν πολλά διαφορετικά όλα, όλα. Είμαι ένας άνθρωπος που θα ήθελα να ζήσω 50-100 χρόνια πριν.
νιώθεις τούτο το πράγμα που νιώθω καμιά φορά που θέλω να πατήσω το κουμπάκι και να πάω πίσω σε μια συγκεκριμένη μου στιγμή με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους και να ξαναζήσω το ίδιο πράγμα. Το παθαίνω πάρα πολλά συχνά. Έτσι, τώρα να συγκινηθώ τώρα, δεν ξέρω. Είμαι πολλά έτσι νοσταλγική και... Και εγώ το είδα. Ξέρεις, είσαι ανθρώπους που διαλέξεις. Δεν το κάνουν, γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να μην τους αρέσει. Αυτό που λέμε, κοιτάζω μόνο το τώρα, το σήμερα. Εντάξει, άλλον τον αναπολύεις και άλλον ναι. να βλέπεις τη δουλειά, αλλά και εγώ ταξιδεύω πολλά πίσω. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, που σκέφτεσαι πιο συχνά ή που σου ξυπνάει μνήμες? Εντάξει, επειδή έχω χάσει τους γονείς μου σχετικά πρόσφατα, ναι. τον πατέρα μου ένα χρόνο έχει, ας πούμε, ναι. ακόμα αναπολώ, όταν βρεθώ σε σημεία που ήμουν μαζί του, αυτόματα πάει το μυαλό μου πίσω, δηλαδή χωρίς καν να το θέλω. Ναι. Αφήνεις τον εαυτό σου, δηλαδή θα συγκινηθείς θα... ή τα σκέφτεσαι έτσι απλά και κρατάς τα ευχάριστα, τα χαρούμενα. Δηλαδή... Άμα είμαι μόνος μου θα συγκινηθώ. Ναι. Μπορεί και να κλάψεις εσύ. Μόνος. Μάλιστα. Σου έχουμε ετοιμάσει έτσι μια έκπληξη. Είχα και τη βοήθεια και θα καταλάβεις φυσικά. Θα δούμε κάτι. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε έτσι να βλέπουμε μία-μία κάποιες φωτογραφίες που δεν τις έχουμε ξαναδεί. Θα τις δούμε όμως σήμερα. Λοιπόν, πολλά μοιάζει τη κόρη σου, δαμέ. Αν και ναι. η κόρη σου μοιάζει τη Ελένη, και ο Πάρης εσέναν, έτσι. Σε αυτήν τη φωτογραφία, έτσι θυμίζει μου την κόρη σου. Πόσο χρόνο ήσουν εδώ? Μα θυμούμαι, ήμουν πολλά. Τι θυμάσαι αυτή τη φωτογραφία? Πόσο να ήμουν, δαμέ, δύο, τριών, πόσο να ήμουν. Τα βουκουέ είχα. Ήταν για κάποια φωτογράφηση, είναι αυτή η φωτογραφία, θυμάσαι, ενώ σου είχαν πει δική σου από πού είναι? Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι τη φωτογραφία, ναι. την έχω. Αλλά πού και γιατί. Ναι. Πρέπει να τα χειμώνα σίγουρα. Ναι. Για να δούμε την επόμενη. Αυτή τη θυμάμαι. Αυτή τη θυμάσαι και τη στιγμή, φαντάζομαι. Είναι αυτά που σου λέω ότι πας πίσω. Mm. Γιατί ο πατέρας μου καθόταν. Απέναντι μου ήταν η βεράντα εκεί. Ναι. Και καθόταν εκεί και έπινε τον καφέ του, ήταν μόλις είχε επιστρέψει από τον κυνήγι. Ναι. Μάλιστα. Και το αγαπάς και εσύ το κυνήγι, είναι γνωστό. Ενώ, αφού ήσουν και κοντά στη φύση από μικρός, ήταν και ο πατέρας σου, δηλαδή το συνέχισες και εσύ όλο αυτό. Εδώ είναι σε κάποια γιορτούλα, παράσταση. Εδώ έκανα τον Ιωσήφ. Τον Ιωσήφ. Ναι, ναι, ναι. Σου άρεσε να πω μικρό στο θέατρο, δηλαδή φανταζόσουν ότι... Όχι, ούτε κατά διάνοια. Με επέλεγαν για τις γιορτές. Για να καταλάβεις, ας πούμε, μου είπα, θα είσαι ο Ιωσήφ σε αυτό που θα κάνουμε. Ούτε ήξερα τι έκανα, ούτε γιατί το έκανα. Απλά επειδή μου είπε ο δάσκαλος να το κάνω, το έκανα. Όχι, δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Καθόλου. Ούτε ακόμα και όταν τέλειωσα το Λύκειο. Που είχαμε να διαλέξουμε επαγγέλματα και σκεφτόμασταν και μπλα μπλα μπλα, δεν είχε περάσει καν από το μυαλό. Μα σπούδασες κάτι άλλο, οικονομικά? Τελείωσα οικονομικό κλάδο. Ναι, στον οικονομικό κλάδο. Ναι. Και μετά προέκυψε, σπούδαζες ενώ ήσουν με την Ελένη και είχες και το γιο σου υποκριτική. Είχες μπει σε δραματική σχολή, ναι, εκείνη την περίοδο. Ήμουν είχα και το γιο μου. Ναι, ήταν εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, εδώ. Εδώ. Είναι στο σπίτι της γιαγιάς μου. Είναι με τον πατέρα σου. Μάλιστα. Εντάξει, κάποιες στιγμές νομίζω δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Να πάμε στην επόμενη, ναι, θες ναι, να πάμε ναι. στην επόμενη. Για να... Α, εντάξει. Εδώ... Εδώ ήταν η αρχή του κακού. Λοιπόν, νομίζω αυτές οι φωτογραφίες δεν τις έχουμε ξαναδεί. Αυτές που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε, νομίζω κατάλαβες από πού. Από την γυναίκα σου, εννοείται. Δεν μου είπε τίποτε, okay. Ήταν έκπληξη, της λέω όμως. Θα τον πειράξει, πιστεύεις ότι αν δείξουμε κάτι, μου λέει όχι, μου λέει. Δεν ετίθεται τέτοιο θέμα. Γιατί δεν το δείχνουμε κάτι, ας. Ναι, ναι. Μάλιστα, εδώ ήταν. Α δούμε λίγο την προηγούμενη, αν γίνεται εδώ πριν ήταν... πάμε στην. Που έκανες μόντελινγκ. Έτσι μπήκες μάλλον ναι, στον χώρο. Αν δεν κάνω λάθος. Αν είναι μαζί με την επόμενη φωτογραφία, γιατί mm-hmm. στην επόμενη είμαι σίγουρος που ήταν, εδώ, ναι. εδώ είχα πάει στα αντρικά καλλιστεία.
ήταν το Manhunt και γίνει πρώτη φορά στην Κύπρο. Μπράβο, ναι. Όταν ήμουν στο Σίγμα. Πόσο ήσουν? Όταν ήμουν στο Σίγμα, πρέπει να ήταν το 99. Είχαν γίνει αντρικά καλλιστεία, ναι. τα πρώτα. Μα όν, πώς θυμάμαι αυτό ότι είχαν γίνει τότε. Και συμμετείχες, περπάτησες ή συμμετείχες στο διαγωνισμό? Ήταν πασαρέλα και διαγωνισμός ταυτόχρονα. Ήταν με μαγιό, με ρούχα. Και ήβραμε Μιτσίνα, γελάσαμε και πήραμε. Μα αυτό δεν το πήρα τη δεύτερη θέση, ναι. Δεν το γνωρίζα. Μα αυτό το έχεις ξαναπεί κάπου, Πανικό. Είναι πρώτη φορά που λες για, αυτό, όχι, για αυτή τη συμμετοχή. Εμένα έτυχε να το πω. Μάλιστα. Έχω ακόμα τα χαρτιά που κέρδισα. Σου είχε αρέσει ο χώρος του modeling, δηλαδή θα το συνέχιζες ή... Όχι. Ξεκίνησε για την πλάκα. Ναι. Πριν πάω στο Σίγμα, ξεκίνησε έτσι για πλάκα. Ήμουν στα οικοδομές εγώ. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Νομίζω αυτό πρέπει να ήταν από τα πρώτα τα ερασιτεχνικά που έκανα. Ναι. Πριν πω στο Σίγμα. Λοιπόν, για να δούμε αν μπορούμε ακόμη λίγες. Εδώ είναι ο Σωτηρκάς μικρός. Ο Σωτηρκάς μικρός. Ναι. Έχουμε και αυτή. Τι ωραία φωτογραφία. Θυμάσαι εδώ αυτή τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη? Τα θυμάμαι αυτά, ναι, και την αυλή και τα... Ναι, ναι. Πού είναι αυτές οι φωτογραφίες? Στο πατρικό μου. Το πατρικό σου. Ναι, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που έχουμε. Έτσι ήθελα να σε πάμε λίγο στο χρόνο. Να... Ξέρεις, είναι ωραίο γιατί εμένα, ας πούμε, αρέσει πάρα πολύ. Έχω αυτό το σύστημα να κοιτάζω φωτογραφίες παλιές. Εγώ τις έχω όλες μαζεμένες αυτές. Ναι. Και συχνά πυκνά, άμα είμαι σπίτι, ας πούμε, και αναπολώ, μπορεί να τις είδα και. Πόσες φορές, ναι. Πολλές φορές. Λοιπόν. Σου έχουμε ετοιμάσει ακόμη κάτι. Έλα, Νικόλα μου, εδώ στην παρέα μας. Θέλουμε τη συμμετοχή σου, την παρέμβασή σου. Ναι, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Τι μας έχεις. Πάντως, να σου πω, Έλενα, μου πανίκω έτσι όπως κάθεται σε σχετικά με αυτό που κάναμε χθες με τον body language. Ναι. Πάει να πει ότι είναι χαλαρός. Α. Κάμε στον να νιώσει άνετα. Αυτό πάει να πει. Στάση του σώματος. Μα πάντα είναι έτσι, νομίζω. Χαλαρό. Πάντα έτσι είναι. Χαλαρούιτα. Λοιπόν, τι μας έχεις, Νικόλα? Λοιπόν, ένα παιχνίδι, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Mm. Και θα μου απαντάς. Είμαστε έτοιμοι? Σε αυτά δεν είναι ομικές φυσικές χειρίες. Εντάξει, είναι ερωτήσεις οι οποίες λέγονται. Λοιπόν, πάμε. Πρώτη ερώτηση. Τι θα μπορούσε να σε εκνευρίσει πολύ? Που κάνει η γυναίκα σου, έτσι. Α, που κάνει η γυναίκα μου. Α, βάλεις μου εύκολα τώρα, γιατί τα άλλα γενικά είναι κάπως η γυναίκα μου. Που μιλά έτσι κάπως δυνατά, η αλήθεια έχει το... Α, φωνάζει δηλαδή. Όχι, φωνάζει, είναι το κανονικό της. Α, φωναχτή. Αλλά στα αυτιά μου δυνατά. Ναι. Και έχει και ένα σύστημα, τα ντουλάπια, τα ερμάρκα, τα συστάρκα, δεν ξέρει να το... Ξέρει να το κλείσει. Σιγά σιγά. Αφήνει το που θα πάνω και όπου κάτσει. Γενικό το θέμα νομίζω ναι, το με τις πόρτες. Ειδικά να κοιμούμε και να αρκέψει τα μπατούμπα και μέσα εκεί. Μάλιστα. Πάντως να σου πω, Πανίκο μου, σε αυτό το σημείο, θα σου πω ότι η γυναίκα σου απάντησε μου το πράγμα. Τον εκνευρίζει, μου λέει, όταν μιλώ δυνατά και όταν ανοίγω και κλείνω τα ντουλάπια της κουζίνας. Ολόσωστη, Ελένη. Τώρα εκνευρίστηκα παραπάνω, γιατί ξέρει το και πάλι κάμνει το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια φράση χρησιμοποιείς πιο συχνά. Φράση. Μια φράση, ναι. Έχω δυο. Το ένα είναι το πώς είσαι και είμαι καλά ως τώρα. Και αν μου πούν τι κάνεις, να πω κάνω υπομονή. Μάλιστα. Αυτό να απάντησε τη γυναίκα του, Ελένα. Τα ίδια. Ναι. Εντάξει, έχουμε όλες τις απαντήσεις της γυναίκας σου σε αυτά που σε ρωτάμε. Ναι. Να δούμε πόσο καλά σε ξέρει. Έτσι, άμα απάντησε. Η φράση που χρησιμοποιεί πιο συχνά είναι κάνω υπομονή. Μπράβο. Σπίτι κάνω παραπάνω υπομονή. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση λέει: ποιο από του δύο ξεκινάει πιο συχνά τον καυγά, εσύ ή η Ελένη, η σύζυγό σου? Εκείνα που είπαμε πριν, ποιο άλλο να ξεκινά. Η Ελένη. Παραδέχεται το πάντως. Εγώ λέει. Ναι, μα παραδέχεται τα, μα εν τούτον το. Ξέρει τα. Συνεχίζει τα όμω. Λοιπόν, στην επόμενη λέει: ποιο από του δύο κάνει τι περισσότερε υποχωρήσει, εσύ ποιο άλλο? Εσύ, Πανικό μου. Ναι, δυστυχώς. Λέει το και η ίδια. Το λέει και... Φυσικά ο Παναγιώτης.
Φυσικά, φυσικά ο Παναγιώτης. Α, θέλω να σταθώ εδώ, γιατί μου είπε, μιλήσαμε και λίγο στο τηλέφωνο με την Ελένη, σε αποκαλεί Παναγιώτη, γιατί έτσι δυσυστήθηκες και μου είδε και ότι επίσης οι φίλοι σου, συμμαθητές σου, σε λένε Γιώτη. Ναι. Ενώ οι συναδέλφοι σου, ο κόσμος σε ξέρει ως Πανίκο. Ο Πανίκος βγήκε από την τηλεόραση. Ναι. Βγήκε όταν βγήκα στην τηλεόραση. Mm-hmm. Οι γονείς μου, ο οικογενειακός μου κύκλος, είμαι Παναγιώτης. Στο σχολείο με φωνάζαν Γιώτη. Α, οι συμμαθητές σου, ναι, σε φωνάζαν Γιώτη, ναι. Όχι όλοι, κάποιοι, ναι, συγκεκριμένοι, εντάξει. Επίσης μου λέτε πολλές φορές... Σε κάποιους συστήνουμε έτσι, αν τον πάρω, ναι, τηλέφωνο και πω του έλα ρε ο Πανίκος, δεν θα με καταλάβει. Αν του πω ο Γιώτης, να καταλάβει. Ενώ για μας είσαι ο Πανίκος. Ναι. Μάλιστα μου είπαν ότι κάποια φορά σας λένε, σας αποκαλούν και η οικογένεια Κιακουρί. Αυτό ισχύει ακόμη, σας έχει μείνει. Ναι, έμεινε μας. Σας έμεινε αυτό. Βαφτίσανε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Νικόλα μου, πες και μια τελευταία. Λοιπόν, κατά πόσον είσαι ρομαντικός και πες με μια πράξη ρομαντισμού που κάνεις, με οποία έτσι να αρέσει τη σύζυγό. Αρχικά είσαι. Ρομαντικός, μπορώ να πω ότι είμαι στο βαθμό που θεωρείται κάποιος ρομαντικός, ας πούμε, αλλά εντάξει, παιδί, άμα μπορώ να οργανώσω κάτι, να... ενώ αν θέλω να της κάνω ένα δώρο ή μια έκπληξη, τέλος πάντων, μπορώ να το κάνω καλά, νομίζω. Αλλά αν είμαι τύπος που να το κάνω καθημερινά ή να είμαι κάθε μέρα, ξέρεις. Μα πόσα χρόνια είσαστε μαζί, Πανίκο? 20 κάτι. Δύο. Να παναζήμω, απάντησε τις ερωτήσεις. Απίστευτο. 100%. Δηλαδή, δεν μας έχει δει αυτό το πράγμα. Απάντησε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Διάβασε. Δεν το χαρακτηρίζω και πολύ ρομαντικόν, αλλά όταν είναι να μου κάνει κάποια έκπληξη, την κάνει καλά. Δεν χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις. Κοιτάξτε, άμα κάνεις κάθε μέρα εκπλήξεις, κάποιες να θυμάται. Αν τις κάνεις μια και το χρόνο, θυμάται τις ούλες όμως. Τι όμως σου. Ό,τι όμως κάνεις... Για τούτο που τις κάνεις δύο το χρόνο. Όμως κάνεις να μην ίσχυα, πιάνει τόπο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και την Ελένη που μας έδωσε αυτό το φωτογραφικό υλικό, που μας έστειλε τις φωτογραφίες και που μας απάντησε και το κράτησε μυστικό. Και να ευχαριστήσουμε και εσένα. Εύχομαι να περάσεις καλά, Πανίκο, που σήμερα μαζί μας. Πάντα περνώ καλά εγώ. Λοιπόν. Αν δεν το είχα να περάσω καλά, δεν θα έρχομαι. Αν και δυσκολευτήκαμε, ευτυχώς πετύχαμε την εβδομάδα. Ναι, που... ναι, ναι, ψάχναμε να βρούμε ημερομηνία, ναι, ευτυχώς τα καταφέραμε. Να σε ευχηθούμε κάθε καλό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την εκπομπή. Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Θα είναι και διαδικτυακό, θα είναι και νοαξί για τηλεοπτικό είναι η εκπομπή. Ναι, ναι, και, ναι, το κατάλαβα ότι μόλις ετοιμαστεί ο πιλότος, θα, αυτό που γίνεται. Ναι, 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 ναι. Σε εκπομπές, σε κανάλια, εδώ στο ΜΕΚΑ, να περάσετε. Θα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Θα σε λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκο μου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Πάμε εμείς σε σύντομες διαφημίσεις και ερχόμαστε.